Ο Ταγί Περντογάν συνεχίζει ακάθεκτο τις προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδος μόλις 5 ημέρες πριν από την πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα και έχοντας ήδη ταράξει εκ νέου τα νερά, προβαίνοντας σε ανιστόρητες όσο και εμπριστικές δηλώσεις με αφορμή την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής. Ειδικότερα στην ομιλία του στην τελετή αποφυτίσεως των δοκίμων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στη διοίκηση της Ναυτικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Εθνικής Αμήνης στην Τούζλα, ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στη στήριξή του στους τουρκοκυπρίους αδελφούς, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Αιγαίο. Η στάση μας απέναντι στις επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο είναι ήδη γνωστή σε όλους τους συνομιλητές μας, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, για να προσθέσει ότι υπερασπιζόμαστε μέχρι τέλους τα δικαιώματα και τους νόμους των τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι ενώ ματαιώνουμε κάθε είδους απόπειρες κατά της εθνικής μας ασφαλείας, καταβάλουμε επίσης ειλικρινείς προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας. Δεν θα αμαυρώσουμε την ανεξαρτησία μας. Δεν θα αφήσουμε τη σκιά της κηδεμονίας να ρηχτεί πάνω στη δημοκρατία μας. Δεν θα επιτρέψουμε καμία εξουσία πάνω από την εθνική βούληση. Δεν θα θρηνήσουμε τις ψυχές των μαρτύρων μας. Θα προστατεύσουμε την πατρίδα μας, τη σημαία μας, το κάλεσμα στην προσευχή που είναι το σημάδι της ανεξαρτησίας και του μέλλοντός μας με κόστος τη ζωή μας όταν χρειαστεί, συνέχισε σε ανάλογο ύφος ο Ερντογάν και κατέληξε τονίζοντας ότι δεν θα είμαστε ούτε πυθύνοι απρόβατα μπροστά στην πίεση, ούτε θα επιδιώξουμε περιττές περιπέτειες. Θα κάνουμε αυτό που αρμόζει στην Τουρκία και στο έντιμο τουρκικό έθνος. Όλα αυτά θα τα πετύχουμε μαζί σας με την αποφασιστικότητα, το θάρρος και τη θυσία σας των αξιωματικών του ναυτικού μας.